το Κόσοβο απαγόρευσε στον Πατριάρχη Σερβίας την είσοδο στην χώρα. Έκλεισαν την πόρτα στο σπίτι μας. Στο ήδη τεταμένο κλίμα λάδις η φωτιά ρίχνει η απόφαση των αρχών της Πρίστινα να μην επιτρέψει την είσοδο στην χώρα στον Πατριάρχη Σερβίας που προσπάθησε να μεταβεί στο ΠΕΤΣ του Κοσόβου, όπου ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την Τρίτη η συνεδρίαση της Αιαρινής Αρχιερατικής Συνόδου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Από το Πατριαρχείο Σερβίας ανακοινώθηκε ότι εξαιτίας της απαγόρευσης εισόδου του Πατριάρχη και των Αρχιερέων στο Κόσοβο, η Ιερά Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι. Η Πρίστινα απαγόρευσε την είσοδο στο Κόσοβο στον Πατριάρχη Σερβίας κύριο Πορφύριο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Γραφείου για το Κόσοβο της Σερβικής Κυβέρνησης Πέταρ Πέτκοβιτς. Οι αρχές στην Πρίστινα, με άμεση εντολή του Άλμπιν Κούρτη, απαγόρευσαν σήμερα στον Πατριάρχη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κύριο Πορφύριο, και στους 7 επισκόπους που τον συνόδευαν, την είσοδο στην επικράτεια του Κοσόβου και των μετοχίων, προκειμένου να παραστούν στην συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Πατριαρχείο του ΠΕΤΣ, δήλωσε ο Πέταρ Πέτκοβιτς. Ανέφερε ότι ο Σέρβος αξιωματικός συνδέσμου ενημέρωσε έγκαιρα την Πρίστινα για το ταξίδι του προκαθήμενου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην επίσημη έδρα του Πατριαρχείου στην πόλη Πέτς και μόλις 12 λεπτά πριν την έλευσή του στα διοικητικά σύνορα έφτασε η αρνητική απάντηση της κυβέρνησης του Κοσόβου. Από την Πρίστινα δεν επιβεβαιώθηκε ακόμη ότι απαγορεύθηκε η είσοδος στον Πατριάρχη των Σέρβων Πορφύριο. Σχολιάζοντας την απαγόρευση που του επιβλήθηκε, ο Μακαριότατος στη δήλωσή του χαρακτήρισε την ιστορική πρώτη κατέδρα του Πατριαρχείου Σερβίας ως σπίτι του, του οποίου οι πόρτες είναι κλειστές. «Όλες οι πόρτες αυτού του κόσμου είναι ανοιχτές για μένα, όπως οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους, μόνο η πόρτα του σπιτιού μου, του Πατριαρχείου του ΠΕΤΣ, είναι κλειστή και δεν με αφήνουν να μπω». Ως Πατριάρχης Σερβίας, ως πολίτης και ως πιστός, γνωρίζω και λέω ότι ο ίδιος ο Θεός θα ανοίξει αυτή την πόρτα αργά ή γρήγορα. Εκείνοι που έκλεισαν τις πόρτες του οίκου της προσευχής κάνουν κακό πρώτα στον εαυτό τους και μετά σε όλους τους ανθρώπους. Έκλεισαν την πόρτα σε κάθε καλό, ευλογία και ευτυχία. Όταν ο Πατριάρχης Σερβίας στερείται την ελευθερία μετακίνησης με αυτόν τον τρόπο, τι συμβαίνει με τους Σέρβους που ζουν σαν γκέτο? Τους λέω να υπομείνουν γιατί όποιος αντέξει μέχρι τέλους θα σωθεί. Ανέκλεισαν τις πόρτες του Πατριαρχείου του ΠΕΤΣ για τον Πατριάρχη Σερβίας, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να κλείσουν την αγάπη και τις καλές μας προθέσεις. Είναι βέβαιο ότι για εμάς, ειδικά στο Κοσυβοπαίδιο και στα Μετόχια, ο παράδεισος είναι ανοιχτός και θα ανοίξει όλες τις πόρτες που έκλεισε το κακό, ανέφερε ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.